φέτος. Ναι, ναι, ναι. Πολύ γεμάτο το πρόγραμμά μου και ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν μου έγινε η πρόταση για το πιο μεγάλο παζάρι. Πώς θα καταφέρω να μοιράσω το χρόνο μου σε όλα αυτά φέτος. Θα μπορούσα να πω ότι αν το τραγούδι είναι αγάπη, η τηλεόραση είναι έρωτας, καψούρα που λέμε. Μέχρι στιγμής δηλώνω ενθουσιασμένος από το τηλεοπτικό εγχείρημα. Διασκεδάζω πάρα πολύ αυτό που κάνω φέτος στην τηλεόραση. Περνάω τέλεια στα γυρίσματα. Η μεγαλύτερη επιβράβευση νομίζω ήρθε από τον κύριο Μικρούτσικο, που πήγε καλεσμένο στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, που σου είπε τόσο θετικά λόγια. Μόνο ότι μην μπορώ να νιώσω για αυτό. Το να κάνεις κάτι καινούριο, να είσαι ένα μωράκι, ένα μαθητούδι που μπαίνει σε ένα καινούριο χώρο και να ακούς καλά λόγια από το δάσκαλο, γιατί περί δασκάλου πρόκειται όταν μιλάμε για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, αυτό από μόνο του είναι κάτι όμορφο που σε κάνει να θέλεις να γίνεις καλύτερος και σου δίνει και boost για τη συνέχεια. Ένα πρόσφατο δημοσίευμα ανέφερε ότι σταματάει το μεγάλο παζάρι. Σταματάει. Ναι, ότι θα συνεχίσει. Okay. Τι να σχολιάσω εγώ πάνω σε αυτό. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Έχουμε πάρα πολύ θετικό κλίμα. Έχουμε πάρα πολύ υποστήριξη από το κανάλι και από την εταιρεία παραγωγής και είμαστε όλοι στην ίδια τροχιά. Αν σου έλεγαν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν να κάνεις κάτι, ένα live, όπως ένα πρωινό, θα πήγαινες? Δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντα να δω τον εαυτό μου σε κάτι που να έχει να κάνει με σχολιασμό επικαιρότητας. Δεν είναι του ύφους μου και νομίζω ότι θα νιώθω πολύ άβολα να πρέπει να σχολιάσω άλλους ανθρώπους, άλλους καλλιτέχνες, να κάνω αιχμηρά σχόλια, να δημιουργήσω θέμα συζήτηση, αντιπαραθέσεις. Το πιο μεγάλο παζάρι, ένας από τους μεγάλους λόγους που το έκανα, είναι ότι είναι ένα πολύ προστατευμένο κόνσεπτ που δεν σε φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το live το ακούω. Τώρα το πρωινό με την έννοια του σχολιασμού, της επικαιρότητας, νομίζω ότι δεν θα με έβλεπα. Δύσκολα θα με έβλεπα εκεί, για να μην λέω μεγάλα λόγια. Πολύ δύσκολα. Συνυπάρχετε ξανά με την Αταλία και βασικά είναι και πολύ όμορφη σχέση που κρατάτε. Εντάξει, με την Αταλία έχουμε δουλέψει πολλές φορές στο παρελθόν μαζί. Μου έχει γράψει αρκετά τραγούδια. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάω, θαυμάζω και σέβομαι για τα πάρα πολλά και διαφορετικά ταλέντα που έχει σε πολλούς διαφορετικούς χώρους. Ήταν η Αταλία ένας άνθρωπος που την πήρες να τη ρωτήσεις αν σου τη άρεσε στο. Ναι, βέβαια, μιλήσαμε και μου είπε ότι τη άρεσε πολύ. Τη λέω: πες μου μια παρατήρηση, κάτι να αλλάξω. Μου λέει: τίποτα.